ακολουθεί επιμορφωτικά σεμινάρια, θα συμμετέχει σε προγράμματα κατάρτισης, σε προγράμματα που ανεβάζουν τις δεξιότητές του, ώστε να μπορεί να εντάσσεται στην αγορά εργασίας πιο εύκολα. Θα φέρω το παράδειγμα το συγκεκριμένο, το οποίο ισχύει για την κοινοφελή που θα βγει τώρα για τους 17 δήμους, πρώτους δήμους. Πόσο κόσμο αφορά γύρω στις 7.000, δηλαδή 6.918. 6.918 προσλήψεις. Να ξεκινήσουμε λοιπόν. Πότε έγινε, πότε ανοίγει. Πολύ ωραία. Ξεκινάμε λοιπόν με την πρόσκληση μέσα στον Απρίλιο. Εγώ το βάζω γύρω στην 3η-4η εβδομάδα του Απριλίου, ώστε μέσα στον επόμενο μήνα να έχουν τη δυνατότητα όποιος ενδιαφέρεται να ενταχθεί να κάνει την αίτησή του, να περάσουμε τη διαδικασία η οποία γίνεται μέσα στον ΟΑΕΔ με τέλεια διαφάνεια. Αίτηση που θα γίνεται, κυρία Αντωνοπούλου, θα γίνεται ηλεκτρονικά αυτή η αίτηση. Ηλεκτρονικά. Θα μπαίνει πού, στο Υπουργείο, θα μπαίνει στον ΟΑΕΔ, θα μπαίνει στη σελίδα του ΟΑΕΔ. Ο ΟΑΕΔ έχει την ιστοσελίδα μέσα από την οποία δίνει τις οδηγίες και επιτρέπει σε οποιονδήποτε θέλει να εργαστεί μέσα σε αυτό το πλαίσιο να έρθει να καταθέσει τα στοιχεία του. Είναι η ιστοσελίδα του ΟΑΕΔ. Γιατί χρειάζεται τόσος χρόνος, γιατί περνάει 1,5 μήνας και γιατί λέτε, τονίσατε τη λέξη διαφάνεια, τι συμβαίνει? Να σας πω, ακριβώς επειδή πρέπει να τηρούμε τους κανόνες και να είμαστε νόμιμοι και να υπάρχει ίση μεταχείριση όλων των πολιτών που είναι μακροχρόνια άνεργοι, γι' αυτό το πρόγραμμα είναι μακροχρόνια άνεργοι. Η διαδικασία είναι η εξής. Πρώτον, κάνουν υποβολή των στοιχείων τους. Ηλεκτρονικά κατατάσσονται και βγαίνει μια προσωρινή λίστα η οποία ανακοινώνεται, αλλά αυτή η λίστα μετά περνάει από μια διαδικασία όπου οποιοδήποτε έχει κάνει αίτηση έχει δικαίωμα να κάνει ένσταση. Μάλιστα. Και λέτε να εξεταστούν και αυτά. Ακριβώς, θα πάρει χρόνο. Όλες αυτές. Επίσης, για να υπάρχει τεκμηρίωση του εισοδηματικού κριτηρίου που μπαίνει, γιατί δίνουμε προτεραιότητα σε χαμηλά εισοδήματα, γίνεται μία διασταύρωση με το τάξης. Έτσι λοιπόν παίρνει έναν χρόνο ώστε να εξασφαλίζουμε ότι υπάρχει αυτού του είδους η διαφάνεια. Η ηλικία παίζει ρόλο. Μέσα στη μοριοδότηση, γιατί δεν είναι μόνο. Ακριβώς. Μέσα στη μοριοδότηση λοιπόν, πέρα από τα εισοδηματικά κριτήρια, υπάρχουν και κριτήρια ηλικιακά. Δίνουμε μία προτεραιότητα στις μεγαλύτερες ηλικίες, γιατί είναι οι πιο δύσκολοι να προσληφθούν. Βλέπετε, όλος ο σχεδιασμός και η μοριοδότηση πηγαίνουν και οδηγούν σε αυτή την κατεύθυνση. Όποιος έχει τη μεγαλύτερη δυσκολία να επανενταχθεί όταν είναι μακροχρόνια άνεργος, πρέπει να υποστηριχθεί αφενός. Θα πάρει λοιπόν περισσότερα μόρια ένας που είναι 55 χρονών, άνεργος, μακροχρόνια, παρά από εμένα ένας που είμαι 40. Ακριβώς. Ο Γιάννης θα προηγηθεί. Εγώ θα προηγηθώ. Κοιτάξτε, υπάρχει και το εξής να λάβουμε υπόψη μας, ότι για τους νέους άνεργους υπάρχει ειδικός σχεδιασμός. Υπάρχει ειδική χρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Άρα δίνουμε μια προτεραιότητα στους άλλους σε αυτούς που δεν μπορούν να ενταχθούν. Που έχετε φτιάξει το πρόγραμμα σε αυτή τη λογική. Ακριβώς. Πείτε μου κάτι. Έχεις κάποια θέλω να ξεκαθαρίσουμε κάποια πράγματα. Τι λεφτά θα πάρουν αυτοί οι άνθρωποι και αν θα έχουν πλήρης ασφαλιστική κάλυψη. Αν θα είναι πλήρης η ασφαλιστική τους κάλυψη. Γιατί και αυτό παίζει ρόλο. Είναι, μιλάμε για εργασία. Βεβαίως. Δεν μιλάμε για απασχόληση, δεν μιλάμε πάω να κάνω, να πάρω ένα χατζηλίκι. Θα πάρουν τα λεφτά που πρέπει να πάρουν και θα έχουν και τις ασφαλιστικές εισφορές, την ασφαλιστική κάλυψη. Ωραία. Να πάρω ένα λεπτό να ξεκαθαρίσω αυτό τον όρο, γιατί τον ακούω πολύ συχνά, η διαφορά ανάμεσα στην εργασία και στην απασχόληση και γιατί χρησιμοποιείται ο όρος απασχόληση. Απασχόληση σημαίνει μισθωτή εργασία, σημαίνει αυτοαπασχόληση, σημαίνει απασχολώ τον εαυτό μου αλλά απασχολώ και άλλους εργαζομένους. Είναι μια ευρύτερη έννοια που είναι εργασία αλλά όχι μόνο μισθωτή εργασία. Ο λόγος που δεν χρησιμοποιούμε πολύ συχνά την εργασία είναι γιατί παγκοσμίως πλέον αναγνωρίζεται ότι υπάρχει εργασία η οποία είναι μισθωτή εργασία και υπάρχει και άλλου είδους εργασία η οποία δεν πληρώνεται. Είτε όταν δουλεύεις σε μια μικρή επιχείρηση των γονιών σου, κάποιου συγγενής έχει μια επιχείρηση, είτε γιατί υπάρχει και η εργασία η οποία γίνεται μέσα στο σπίτι και δεν αμείβεται. Έτσι, να πάμε λοιπόν, στο πρόγραμμα όμως. Απασχόληση και μισθωτή εργασία. Πάμε λοιπόν τώρα στο πρόγραμμα. Το πρόγραμμα
Για τους 8 μήνες προσφέρει το βασικό κατώτατο μισθό. Μιλάμε για το πρώτο που ξεκινάει, έτσι, για τους 17 Δήμους. Για τους 17 Δήμους. Είναι σε όλη τη χώρα οι Δήμοι. Αυτό πρέπει να το εξηγήσω λίγο. Ναι, αυτό... γιατί 17 και όχι όλοι. Τώρα. Ένα-ένα. Το τέσσερι, ναι, να πούμε, ναι, πρώτα για το μισθό. Πολλά τα ερωτήματα. Και ξέρετε, μισθό, δεν είναι μόνο δικά μας, είναι και τηλεθεατών. Εδώ με μεγάλη μου χαρά. Λέει, ας πούμε, από την Κρήτη. Λέει, γιατί έχει βγει, λέει, έξω η Κρήτη. Πολύ ωραία. Με μεγάλη μου χαρά να τα απαντήσω ένα-ένα. Τα ερωτήματα. Πρώτα να πούμε για το μισθό. Ο μισθός λοιπόν είναι ο νόμιμος κατώτατος μισθός για 8 μήνες. Πληρώνει φυσικά τις εργοδοτικές εισφορές, τα ένσημα είναι πλήρη και επίσης με τροπολογίες που έχουμε κάνει από τους τελευταίους περίπου 5-6 μήνες υπάρχουν δικαιώματα τα οποία δεν ήταν κατοχυρωμένα πριν που πλέον κατοχυρώνονται. Δηλαδή οι μέρες άδειας, οι μέρες μέσα στο μήνα που δικαιούται ένας εργαζόμενος να μην είναι στη δουλειά του όταν δικαιολογούνται, για αυτούς που έχουν παιδιά κτλ. Οι προβλέψεις που ισχύουν, ισχύουν και για αυτό το πρόγραμμα. Γιατί το κάνουμε αυτό? Γιατί θέλουμε η επανένταξη να μην είναι σε μία θέση εργασίας η οποία είναι επισφαλής, η οποία αντικατοπτρίζει τη διαλυμένη αγορά εργασίας που έχουμε σήμερα, αλλά αυτή η πρώτη εμπειρία επανένταξης να πληρεί τα δικαιώματα που πρέπει να έχει ένας εργαζόμενος όταν εργάζεται. Κυρία Αντωνοπούλου, ποιοι είναι οι εργοδότες? Οι εργοδότες στη συγκεκριμένη περίπτωση, ναι, είναι οι Δήμοι. Έτσι, με λοιπόν, τους Δήμους. Συνεργασία λοιπόν με τους Δήμους. Συνεργασία με τους Δήμους. Σας έχουν καταθέσει προγράμματα? Τώρα, τι θα τα καταθέσουν? Η διαδικασία λοιπόν είναι η εξής. Επειδή ένα από τα χαρακτηριστικά που έχει ο καινούριος μας σχεδιασμός είναι, στηρίζεται στο ότι πρέπει τα έργα να είναι μετρήσιμα. Δηλαδή, ένα από τα προβλήματα που είχαν οι προηγούμενες κοινοφελείς είναι ότι κάλυπταν μόνιμες και πάγιες ανάγκες. Αυτό δημιουργούσε δύο προβλήματα. Αφενός, μείωνε την πίεση στους Δήμους να ζητήσουν, να απαιτήσουν, να προσπαθήσουν να καλύψουν αυτά τα κενά. Με μόνιμο προσωπικό. Με μόνιμο προσωπικό, από τη μία πλευρά. Από την άλλη, προσωρινά εργαζόμενοι, μπαίνοντας μέσα σε ένα Δήμο που κάλυπταν πάγιες ανάγκες, είχαν την προσδοκία ότι ίσως και κάτι να αλλάξει. Παρότι... και δικαίως την είχαν, αν με επιτρέπετε, γιατί εφόσον κάλυπταν πάγιες ανάγκες, σημαίνει ότι έπρεπε. Σωστά. Στο δικαστήριο που θα πήγαιναν θα λέγανε. Ακριβώς. Αυτό λοιπόν το διαπιστώσαμε. Ναι, αλλά αυτό όμως τώρα φαίνεται σε δύσκολη θέση. Δηλαδή, εξασφαλίζεται ότι δεν θα μπορούν να ζητήσουν αυτό το πράγμα. Εξασφαλίζουμε ότι τι. Ότι στο δικαστήριο δεν μπορεί να ισχυριστεί ότι κάλυπταν πάγια και διαρκή. Αυτό και πριν ίσχυε, όμως τι θέλω να πω. Ο σχεδιασμός πρέπει μαζί με τους Δήμους, μαζί με την κοινωνία στην ουσία, ο σχεδιασμός μας λέει ότι όταν υποστηρίζουμε τους ανέργους, βάζουμε τον άνεργο στο κέντρο. Όχι τις ανάγκες του Δήμου. Για τις ανάγκες του Δήμου υπάρχει το Υπουργείο Εσωτερικών και όλα τα υπόλοιπα. Άρα δεν μπορούμε να χρησιμοποιούμε πόρους οι οποίοι πρέπει να πηγαίνουν για την υποστήριξη των ανέργων και να δημιουργούμε προσδοκίες ότι αυτό θα θεραπεύσει κάτι άλλο. Πάμε μέσα να δούμε στην λοιπόν μας. Αυτά τα προγράμματα, τι προγράμματα είναι. Σας τα έχουν καταθέσει λοιπόν οι Δήμοι και είναι και μετρήσιμα. Θα μας φέρετε δηλαδή ένα παράδειγμα, βεβαίως, τι μπορεί να είναι αυτό το βεβαίως πράγμα. Λοιπόν, πρώτα απ' όλα έχουμε μία πλατφόρμα που έχουμε ανοίξει μέσα στο Υπουργείο Εργασίας και σε συνεργασία με τους Δήμους, τους οποίους βλέπουμε σε ομάδες και κατά μόνας. Τι κάνουμε? Ζητάμε από τους Δήμους, υπάρχει ένας οδηγός, ο οποίος λέει στους Δήμους ότι θα πρέπει να καταγράψουν τα έργα, αυτά που είναι μετρήσιμα, αρχή, μέση, τέλος, δηλαδή 5 σχολεία που χρήζουν επισκευών, 5 πάρκα τα οποία πρέπει να αναβαθμιστούν, παιδικές χαρές που πρέπει επίσης να αναβαθμιστούν. Άρα καταγράφουν ένα-ένα τα έργα. Ένα κολυμβητήριο, το οποίο είναι δημόσιο κολυμβητήριο, αλλά περιβάλλον χώρος, δεν επιτρέπει άμεση πρόσβαση σε αμαία. Μπορεί λοιπόν ο κάθε Δήμος, του δίνεται το περιθώριο να καταγράψει εκείνα τα έργα τα οποία θεωρεί ότι έχει προτεραιότητα ο Δήμος. Ο Δήμος μπαίνει σε διαβούλευση με τους φορείς που πιστεύει ότι πρέπει να μπει σε διαβούλευση, ώστε τα έργα αυτά να έχουν από την πλευρά της εντοπιότητας οι κάτοικοι στην ουσία που μένουν σε ένα Δήμο να υποφεληθούν έτσι, εξού και η κοινοφέλεια, ναι, και οι Δήμοι τι κάνουν? Μπαίνουν σε αυτή την πλατφόρμα, καταγράφουν τα έργα τους, καταγράφουν μισό λεπτό, γιατί εδώ βάλατε ένα ζήτημα. Αυτά που μας είπατε ως παραδείγματα, mm-hmm, μάλλον χρειάζονται κάποιες δεξιότητες. Δηλαδή ο κάθε άνεργος μπορεί να πάει τώρα να επισκευάσει σχολείο, να βοηθήσει στο να φτιαχτεί ο κήπος ή να
Είναι έτσι, λίγο περίεργο. Έτσι ακριβώς. Αυτό που προσπαθούμε να κάνουμε λοιπόν είναι να υπάρχει μία κατανομή των ειδικοτήτων ανάμεσα σε αυτών που είναι γενικών καθηκόντων και αυτών οι οποίοι είναι επαγγελματίες. Μην ξεχνάμε ότι οι άνεργοι που έχουν απολυθεί, τώρα πιάνουμε πάνω από περίπου στο 1,2 εκατομμύρια. Πριν γίνουν άνεργοι, κάτι κάνανε. Ξέρουμε λοιπόν ότι ανά περιοχή, όταν κοιτάμε τα στατιστικά μας στοιχεία, δεν υπάρχουν άνεργοι οι οποίοι δεν ξέρουν τίποτα και δεν έχουν κάνει τίποτα. Άρα τι κάνουμε, προσπαθούμε να κάνουμε τη σύνδεση των αναγκών που υπάρχουν στην τοπική κοινωνία και την επιλογή μέσα από τους μακροχρόνια ανέργους αυτών οι οποίοι μπορούν να συμμετέχουν σε μια προηγούμενη επαγγελματική... Εάν κάνετε αυτή τη σύνδεση, μοιάζει να δημιουργείται πρόβλημα σε σχέση με το Ευρωπαϊκό Ταμείο Απασχόλησης που λέει ότι είναι παθητική πολιτική το θέμα της κοινοφελούς εργασίας. Πώς καταφέρνετε να ξεκλειστράτε σε αυτή την ιστορία? Δηλαδή, αν κάνετε σύνδεση. Έτσι δεν είναι, δεν είναι αντικειμενικό ένα ζήτημα. Δεν το αντιμετωπίζετε. 8 μήνες μας πήρε. Έχω έρθει σε επαφή και είχαμε διαβούλευση με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή Απασχόλησης. Αυτοί θα δώσουν τα λεφτά κιόλας. Έτσι, διότι δηλαδή θα πάρουμε από την Ευρώπη. Δεν Ευρωπαϊκό είναι. Κοινωνικό Ταμείο. Ναι. Όλα αυτά είναι λεφτά του ΕΣΠΑ. Και άρα εξασφαλισμένα, συγγνώμη για την παρένθεση, γιατί και αυτό παίζει. Εξασφαλισμένα, βεβαίως. Δεν είναι ότι θα πάω, θα δουλέψω για 8 μήνες και μετά θα μου τα χρωστάει ο Δήμος, γιατί θα λέει ο Δήμος ότι εγώ δεν τα έχω πάρει. Εξασφαλισμένα, αν τηρούν τις προϋποθέσεις. Και αυτές συζητάμε τώρα. Μάλιστα. Έτσι, δηλαδή, αν θα πληρούν τις προϋποθέσεις. Σε κάθε παρέμβασή μας, όσο αφορά την υποστήριξη των ανέργων, πρέπει να υπάρχει ένα πλαίσιο μέσα στο οποίο γίνεται, που να υπάρχει ανταποδοτικότητα στην τοπική κοινωνία και φυσικά να ωφελείται πρώτα και κύρια ο άνεργος. Εδώ λοιπόν θέλω να πω το εξής όσο αφορά την Ευρωπαϊκή Επιτροπή Απασχόλησης. Όταν ανέλαβα τα καθήκοντά μου στο Υπουργείο, οι υπηρεσιακοί παράγοντες του Υπουργείου μου είπαν ότι αυτό το πρόγραμμα το οποίο θα έτρεχε, γιατί είχε προγραμματιστεί από το 2014, είναι και το τελευταίο για την κοινοφελή εργασία. Και γιατί? Για τα προβλήματα που ανέδειξα πριν. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έλεγε τελειώσατε με την κοινοφελή, δεν θα ξαναυπάρχει κοινοφελή. Ναι. Λοιπόν, πρέπει αναπτυξιακές επιλογές κλπ. Ενώ αυτές είναι παθητική πολιτική και δεν θα ευνοήσει. Η παθητική και η ενεργητική πολιτική όσο αφορά την επανένταξη των ανέργων στηρίζεται σε μία διαφοροποίηση που γίνεται. Και που στηρίζεται, ποια είναι η διαφοροποίηση? Λέει, αν δεν έχεις βρει δουλειά σαν άνεργος, σημαίνει δεν έχεις τα κατάλληλα προσόντα. Εμείς λοιπόν που οδηγεί σε προγράμματα κατάρτισης, πιστοποίησης προσόντων. Και για εσείς να μπορέσουν... τα συνδυάσατε, λέτε. Κοιτάξτε τι κάναμε. Πρώτον, εξασφαλίσαμε για τη χώρα ένα σύστημα διάγνωσης αναγκών της αγοράς εργασίας. Από όπου προκύπτει ότι όσο αφορά την κατάρτιση που θα πάρουν και τα ενημερωτικά σεμινάρια των ανέργων μέσα στη μία μέρα τη εβδομάδα που θα ενταχθούν σε αυτό το πρόγραμμα, πέφτει πάνω σε αυτή τη διάγνωση. Όταν λοιπόν κάνουμε κατάρτιση, να ξέρουμε τι καταρτίζουμε. Είπαμε λοιπόν στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, τι χρειάζεται ένας μακροχρόνιος άνεργος που δεν έχει δουλέψει για 2 και 3 χρόνια για να μπορέσει να επανενταχθεί στο βαθμό που μια ιδιωτική εταιρεία δεν θα τον προσλάβει, θα πρέπει αυτός να έχει μια πρόσφατη εργασιακή εμπειρία. Άρα δεν είναι παθητική. Είναι η επανασύνδεσή του με μια θέση εργασίας και με την αγορά εργασίας που του δίνει μια πρώτερη εμπειρία. Δηλαδή, όταν θα πρέπει πάει... να αποδεικνύεται αυτό, κυρία Αντωνοπούλου. Παράδειγμα για να καταλαβαίνει ο κόσμος. Εγώ λοιπόν είχα ένα μαγαζί και έκλεισε. Ή ήμουν ιδιωτικός υπάλληλος και με έχουν απολύσει. Mm-hmm. Ήσουν μαθηματικός και δεν έχεις δουλειά. Ή ήμουν μαθηματικός και δεν έχω δουλειά. Και κάποια στιγμή βλέπω λοιπόν ότι ο Δήμος μου, που μένω, που κατοικώ εκεί, θέλει να φτιάξει ένα πάρκο. Και λέω μάλιστα. Για να ζήσω την οικογένειά μου. Εργάτης. Εργάτης. Έχω δικαίωμα να πάω να κάνω αυτή την αίτηση. Και ο μαθηματικός. Ο εργάτης μπορεί να πει ότι είναι σύμφυτο. Ή θα μου πει ότι δεν έχεις ένσημο το οποίο το έχεις δουλέψει ως εργάτης, άρα λοιπόν δεν μπορείς να πας να κάνεις αυτό το πράγμα. Η προϋπόθεση είναι πάντα. Ή πώς αποδεικνύεται, ας πούμε, ένας εργάτης για να υπάρχει εκεί, τεκμηρίωση. Ναι, πολύ σωστά. Η ερώτησή σας μου επιτρέπει να απαντήσω κάτι που ίσως να δημιουργεί απορίες και στο ευρύτερό μας κοινό. Για να μπορεί κανείς να ενταχθεί σε αυτά τα προγράμματα, θα πρέπει να είναι άνεργος και να υπάρχει το αποδεικτικό στοιχείο μέσα στον ΟΕΔ. Γιατί για να μπορέσουμε εμείς να πιάσουμε τη μακροχρόνια ανεργία, θα πρέπει να μετρήσουμε πόσους μήνες είσαι εκτός αγοράς εργασίας. Άρα, όποιος είναι εγγεγραμμένος στον ΟΑΕΔ σαν άνεργος και έχει κάρτα ανεργίας, η οποία, όπως ξέρετε, πλέον ανανεώνεται ηλεκτρονικά,
Έχει δικαίωμα να συμμετέχει στο πρόγραμμα και έτσι εξασφαλίζουμε ότι πράγματι. Έχει δικαίωμα. Η συνάδεια του επαγγέλματος, εγώ είπα. Ήμουνα μαθηματικός ή ήμουνα δημοσιογράφος και έχω μείνει άνεργος. Και θέλω να πάω να δουλέψω ως εργάτης στο Δήμο που φτιάχνει την παιδική χαρά. Έχω δικαίωμα να κάνω την αίτηση ή θα μου πείτε όχι γιατί εσύ είχες άλλο επάγγελμα. Πώς θα τα ταιριάξετε, κοιτάξτε, η προτεραιότητα, αυτό το πρόβλημα. Ναι, η προτεραιότητα που δίνεται, όπως είπα και πριν, το πρόγραμμα της κοινοφελούς εργασίας δεν είναι για όλους. Είναι για τους πλέον ευάλωτους. Ποιοι είναι οι πλέον ευάλωτοι? Όσοι δεν έχουν δουλειά, κυρία Δονόπουλου. Οι πλέον ευάλωτοι είναι αυτοί που δεν υπάρχει άλλου είδους προγραμματισμός από το Υπουργείο Εργασίας και που οι ίδιοι που έχουν απολυθεί δεν μπορούν να βρουν δουλειά. Πώς το τεκμηριώνουμε? Πρώτα απ' όλα με τη μακροχρόνια ενεργεια. Αν κοιτάξουμε λοιπόν την κατανομή στη μακροχρόνια ενεργεια, ποια επαγγέλματα, ποιοι είναι αυτοί που μένουν εκτός, θα δείτε ότι όσοι έχουν διδακτορικό, όσοι έχουν τελειώσει πανεπιστήμιο, στη συνέχεια όπως κατεβαίνουμε τις βαθμίδες ΑΕΤ και τα λοιπά, η μεγαλύτερη ανεργία είναι σε αυτούς που έχουν τελειώσει μόνο το λύκειο. Άρα η πλειοψηφία των μακροχρόνια ανέργων συνεπάγεται ότι είναι προσόντων χαμηλότερων. Μάλιστα. Γι' αυτό λοιπόν και τα έργα που κάνουμε πηγαίνουν σε αυτή την κατεύθυνση. Να απαντήσουμε σε αυτό που δεν δώσαμε απάντηση. Βεβαίως, για την Κρήτη και τα υπόλοιπα. Τι γίνεται, γιατί μόνο αυτοί οι 17 δήμοι και για ποιο λόγο, όπως χαρακτηριστικά μας στέλνουν και μηνύματα, η Κρήτη απ' έξω. Μάλιστα. Το πρόγραμμα αυτό, πρώτα απ' όλα να πούμε ότι είναι πιλωτικό. Δηλαδή, ναι μεν πείσαμε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και ναι μεν μας είπανε ότι με τον καινούριο σχεδιασμό που ετοιμάζουμε κατά... Η προσδοκία είναι ότι αν όλα πάνε καλά, η Ελλάδα θα γίνει το πρότυπο για την Ευρώπη όσο αφορά τέτοιου είδους προγράμματα επανένταξης. Ναι, να γίνουν πρώτα για να μας πούνε. Κρατάμε αυτό λοιπόν. Πάμε να δούμε, ναι. Κοιτάξτε, έχει μία σημασία γιατί πολλές φορές αναφερόμαστε στο ότι η Ευρώπη δεν αλλάζει. Εγώ λέω η Ευρώπη αλλάζει. Με επιχειρήματα και με προγραμματισμό δεχτήκαμε στο δικό μας τομέα, έγινε αποδεκτό το αίτημα. Άρα, εδώ έχουμε ένα σύν. Τώρα το διακύβευμα ποιο είναι? Να μπορέσει το πρόγραμμα αυτό να υλοποιηθεί και να υλοποιηθεί σωστά. Άρα, αυτό που γίνεται σήμερα είναι ένα πιλωτικό πρόγραμμα. Γι' αυτό ξεκινάμε από 17, από 17 δήμους, οι οποίοι είναι θύλακες υψηλής ανεργίας. Οι υπόλοιποι 34 επίσης εντάσσονται σε αυτό το επίπεδο της υψηλής ανεργίας, τώρα θα το πούμε, μετά από δύο μήνες από την ώρα που θα ξεκινήσει οι 17 δήμοι, με στόχο να ενταχθούν πλέον οι υπόλοιποι. Αλλά προσέξτε, εδώ έχουμε πάρει ένα χρονικό διάστημα ώστε να μπορέσουμε να τεκμηριώσουμε και να αξιολογήσουμε αυτό το πιλωτικό πρόγραμμα. Δεν μπορούμε λοιπόν να εξοδεύουμε χρήματα χωρίς να έχουμε τεκμηρίωση, και γιατί δεν θα πάρουμε έγκριση. Είναι πιλωτικό, είναι σε 17. Ακριβώς. Και οι υπόλοιποι 34 είναι, μετά από δύο μήνες. Οι οποίοι έχουν μεγάλη, πολύ υψηλότερη ανεργία από άλλους δήμους. Και όταν λέω υψηλότερη ανεργία, εννοώ ότι ήταν ήδη σε δύσκολη θέση το 2011, τρία χρόνια μετά την κρίση. Το 2011 είναι ένας χρόνος που μας εξυπηρετεί, γιατί έγινε και η απογραφή. Οπότε έχουμε πολύ συγκεκριμένα στοιχεία ένα δήμο και θα πρέπει και το 2015 να βρίσκονται σε δύσκολη θέση όσο αφορά τη μακροχρόνια ενεργεία. Επίσης, από το 2011 στο 2015 να υπάρχει αυξητική τάση. Μάλιστα. Έτσι λοιπόν πιάνουμε εκείνους τους δήμους οι οποίοι έχουν... Έχουν ένα χαρακτηριστικό που τους έχει κάνει πιο ευάλωτους στην ανέργεια. Και λέτε σε δύο μήνες θα ακολουθήσουν και οι άλλοι, αν όλα πάνε καλά. Αυτό καταλαβαίνω. Έτσι. Μία κουβέντα πριν μας αφήσετε. Τι γίνεται με αυτές τις θέσεις σε δομές υποστήριξης προσφύγων? Μάλιστα. Πόσο έχει προχωρήσει αυτή η ιστορία? Γιατί είναι ένα σημαντικό κομμάτι. Πολύ σημαντικό. Ναι. Σε συνεργασία με τους αρμόδιους υπουργούς και υπουργεία, έχουμε προγραμματίσει, έχουμε πάρει τις θέσεις, έχουμε καταγράψει τις θέσεις οι οποίες χρειάζονται. Υπάρχει προγραμματισμός για 5.000 θέσεις σύνολο. 2.500 θα βγουν άμεσα και οι υπόλοιπες 2.500 όπως προκύπτουν οι ανάγκες, γιατί όπως ξέρετε αυτά αλλάζουν από μέρα σε μέρα. Φυσικά. Έτσι λοιπόν μέσα στον Απρίλιο. Και αυτό το μικρό, μέσα στον Απρίλιο θα είναι. Και τα δύο προγράμματα αυτά θα βγουν μάλιστα, μαζί. Ναι. Και εκεί έχετε αίσθηση των χρημάτων που θα παίρνουν? Και... Είναι τα ίδια χρήματα, με τη διαφορά ότι επειδή υπάρχουν και νυχτερινά ωράρια, γίνεται η αναπροσαρμογή ώστε να τηρούμε τους νόμους της χώρας. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ελπίζουμε όλα να πάνε καλά. Όλα να πάνε καλά. Ευχαριστώ και εγώ. Λοιπόν, πάμε Βερολίνο. Γιώργος Παπάς. Μέρκελ Λαγκάρντ. Να δούμε τι συμπεράσματα βγάλαν στη Γερμανία από αυτή τη συνάντηση.